ο συνάδελφος είπε κάτι καλό εδώ πέρα. Υπάρχει και ένα θέμα με τα scopes εδώ πέρα. Scopes τι σημαίνει, το που φαίνεται, το που είναι ορατή μια μεταβλητή. Τι γίνεται τώρα, εμείς έχουμε εδώ πέρα, εμείς έχουμε ένα function. Αυτό το function δεν βλέπει τις μεταβλητές που είναι απ' έξω. Δεν μπορεί να δει αυτό το courses εδώ. Αυτό τώρα για να το κάνουμε να το δει, πρέπει να το περάσουμε, πρέπει να το περάσουμε με κάποιο τρόπο στο, πρέπει να πούμε σε αυτό το function ότι έχεις και αυτές τις εξωτερικές μεταβλητές. Αυτό το κάνουμε με το keyword use. Δηλαδή λέμε ουσιαστικά function row, το argument κανονικά, use courses, που το, μέσα στο use είναι ουσιαστικά η εξωτερική μεταβλητή η οποία χρησιμοποιούμε. Πριν το use είναι η παρένθεση. Βασικά είναι το ποντίκι εδώ πέρα και μου φαίνεται μπερδεύει. Άμα κάνουμε echo row typing, παίζει λάθος. Άμα κάνει, ωραία. Άρα πρέπει να έχεις και εσύ αυτό το πρόβλημα με τα courses, δηλαδή ότι εσύ προσθέτεις ένα πίνακα, ο οποίος μετά αυτός ο πίνακας εδώ κάτω δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή ότι πρόσθεσαι εδώ πέρα έχει ένα τοπικό πίνακα. Όλα. Ναι, αυτό εδώ βασικά, αυτός εδώ είναι ουσιαστικά αυτός είναι ο κώδικας της... Το? Το require once είπαμε στο index.php. Το require once θα γραφτεί, είπαμε, στο index.php, εδώ πέρα, πάνω από το, ουσιαστικά, πάνω από το slash login. Πάνω από... Εδώ, τη βλέπεις τη γραμμή που δείχνει εδώ? Πάνω από εδώ ακριβώς μπαίνει το require once. Κάτσε να το... Στο use courses θα βάλουμε και... Στο use όχι. Στο use δεν χρειάζεται, γιατί αυτό με το use ουσιαστικά απλά βάζεις την... Δεν βάζεις μια διαφορετική μεταβλητή, βάζεις ήδη reference του courses μέσα στο function. Ampersand θα ήθελε άμα ήταν argument. Άμα ήταν εδώ πέρα, άμα ήθελες να πειράξεις εδώ πέρα το courses, εδώ θα ήθελε Ampersand. Στο εμένα δεν μου παίζει. Δεν σου παίζει. Εμένα στη function. Πού μου το βάλω. Πες ότι το κάνω απλά με echo, εντάξει. Για να δω λίγο, ναι. Παίζει τώρα. Λοιπόν, με το που πρώτο εκδίζω οπουδήποτε, ή εδώ. Εδώ πέρα, εκεί πρέπει να μπει κανονικά. Ωραία, αν το βάλω εδώ. Μου χαλάει τέτοιο. Λες και εκεί εσύ τα ξέρω, λίγα τέτοιο. Υπάρχει κάποιο log. Ναι, δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο log για να το... Ναι, πήγαινε λίγο στο... Σου πήγαινε λίγο var log. Εκεί. Λογικά πρέπει να υπάρχει. Log. HTTPD. HTTPD. Error log. Για να δούμε τι λέει εδώ τώρα. Unexpected use. Expecting that. Έτσι. Δεν το αρέσει το use. Κάνε λίγο, κάνε Google αν μπορείς μία. Για την κωδικοποίηση. Σε όποιον βγάζει ας πούμε χαρακτήρες κάθετος U και κάποια περίεργα αλφαριθμητικά τέλος πάντων στα ελληνικά. Αυτό είναι επειδή τα ελληνικά στο JSON κωδικοποιούν, ουσιαστικά γίνεται μια κωδικοποίηση του UTF με τέλος πάντων σε σύμβολα τα οποία μπορούν να μεταφερθούν. Η ιδέα είναι ότι αυτή την κωδικοποίηση δεν θέλουμε να την πειράξουμε, δηλαδή μην περιμένετε ότι θα δείτε ελληνικά μετά το JSON encode. Δεν θα δείξει ελληνικό JSON, θα δείξει τα U κάτι. Οπότε είναι σωστό δηλαδή, άμα σας βγάζει ένα JSON το οποίο λέει title
ίσον κάθετος U, δεν ξέρω, 800, κάτι ξέρω εγώ. Αυτό είναι σωστό. Άμα σου βγάλει, ναι, άμα στο έχει βγάλει ελληνικά. Για να το τους έχει βγάλει. Εγώ μιλάω για το JSON encode στο τελευταίο βήμα, όταν τελειώσει η άσκηση. Άμα το JSON encode βγάζει τα ελληνικά με κάθετος U, τάδε, αυτό είναι σωστό. Το var dump θα βγάλει ελληνικά, ναι. Άλλο, με το var dump δεν έχει τελειώσει η άσκηση, απλά έχουμε δει τι έχει μέσα ο πίνακας. Εμείς πρέπει να το γυρίσουμε, η ιδέα είναι εμείς πρέπει να γυρίσουμε JSON. Ο client, η εφαρμογή του κινητού π.χ. περιμένει να δει JSON, δεν περιμένει να δει το var dump. Το var dump είναι για μας, για να δοκιμάσουμε πράγματα, να δούμε τι έχει μέσα και να βάζουμε, να γεμίζουμε τον πίνακα. Να σας πω λίγο για το phone gap, πώς το στείλουμε. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς έχετε Linux, πάμε κάποιοι έχετε Windows. Το σκεπτικό ποιο είναι, το phone gap πατάει πάνω σε μια πλατφόρμα που λέγεται Node.js, αυτό που βλέπετε εδώ. Το Node.js τρέχει JavaScript και έχει και ένα δικό του πακετάκι με το οποίο εγκαθιστάς πράγματα. Οπότε, όσοι έχετε Linux, αν έχετε Fedora θα γράψετε yum install pavla y node.js και npm. Εάν έχετε Ubuntu, πάλι θα κάνετε apt-get install node.js και npm. Συν το ότι αν έχετε Ubuntu θα γράψετε εδώ και node.js pavla legacy. Γιατί το Node.js του Ubuntu έχει αλλάξει το όνομα του προγράμματος, οπότε το phone gap θυμάται το παλιό όνομα και πρέπει να βάζει το Node.js legacy για να βγει το παλιό όνομα προγράμματος. Λοιπόν, οπότε, όσοι έχετε Windows, πάτε και κατεβάζετε το Node.js για Windows. Υπάρχει πακέτο ξεχωριστό που λέγεται Node.js Pavla Legacy. Ναι. Λοιπόν, δεν θα σας πω πως θα κάνουμε όλο το installation, απλά τουλάχιστον να έχετε φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή, πρέπει να βάλετε το Node.js και το npm και phone gap. Μετά, όσοι έχετε Linux γράφετε αυτές τις εντολές. Όσοι έχετε Windows, το Node.js έχει μια επιλογή, ένα δικό του command line που θα τρέξετε πάλι αυτές τις εντολές. Στα Windows γράφουμε στη μηχανή αναζήτησης Node.js Windows. Μας στέλνει στο αντίστοιχο site και τρέχουμε τον Windows Installer. Κατεβάζουμε και τρέχουμε το Windows Installer 32x64 bit. Α, ναι, λέγεται Node.js το... Οπότε γράφουμε Node.js Windows. Μας πάει στο site που κατεβάζουμε το Node.js για Windows. Το κατεβάζουμε, το εγκαθιστούμε. Να το εγκαταστήσω κι εγώ μία εδώ τότε. Είναι γρήγορο το πώς γίνεται. Ορίστε. Ναι, ναι, θα γίνει. Θα μου πει κάποιος. Φεντόρα, να βάλω εδώ φεντόρα. Εντάξει. Λίγο, ένα λεπτό. Τρέχουμε εδώ το Node.js. Το εγκαθιστούμε. Αυτό εδώ, ναι, αυτό εδώ. Αυτά, μπράβο. Phone gap, ορίστε, Fedora installation. Είναι στο... Ναι, θα γράψω κι εγώ για το... Δηλαδή, θα το έχω σπίτι εγώ, θέλω να βάλω στο SUSE που έχω. Για να ακολουθήσω τα βήματα, θα πω στο GitHub, θα δω...
Ξέρω τι να γράψω, απλά να ποια είναι τα πακέτα να δω. Το phone gap είναι με ένα P, συγγνώμη για το γραφικό που έχουμε εδώ. Είναι phone gap P, με δύο P. Συγγνώμη. Λοιπόν, finish εδώ. Ένα λεπτάκι, Αχιλλέα, δεν είμαι logged in για να το πειράξω. Okay, γράψα απλά ότι βάζουμε από το Node.js for Windows και ότι τρέχουμε σύντες εντολές. Λοιπόν, κοιτάξτε πού τις τρέχουμε. Το Node.js μπήκε, κάπου εδώ στα προγράμματα έχει μπει, Node.js, και έχει μια επιλογή που λέγεται Node.js Command Prompt. Την πατάμε και βγαίνει ένα κανονικό Command Prompt των Windows. Απλά καταλαβαίνει και Node.js. Και εκεί πέρα θα τρέξουμε αυτά εδώ, δηλαδή θα πούμε npm install pavla g phone gap και αντίστοιχα npm install pavla g Cordova. Αυτό. Αυτό εδώ. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Το σκεπτικό ποιο είναι, δηλαδή τι κάνετε, και αν έχετε κάποιο άλλο Linux, ότι γίνεστε υπερχρήστης, εγκαθιστάτε το Node.js και το NPM και μετά χρησιμοποιώντας το NPM που ήδη εγκαταστήσατε, εγκαθιστάτε το phone gap και το Cordova. Ναι. Δεν έχει το Git. Πού είχες κατεβάσει το Git, έχεις ακόμα το μέρος που κατέβασε το Git. Το Git απένει αυτά. Κατεβάσει. Το Git που είχες κατεβάσει, έχεις ακόμα, μήπως αν πας στα downloads ή στις λήψεις ή οτιδήποτε. Είναι μια φόβο, κοίτα να δεις τώρα. Σωστό. Δεν το έχω μάλλον. Δεν το έχεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξέρεις τι κάνεις. Άκου να δεις τώρα. Τι κάνεις, το ξανακατεβάζεις βασικά, το, μόνο αυτό το μικρό, το... Το Git, με το είχα εγκαταστήσει όμως. Ναι, αυτό το Git Windows γράψα, το ίδιο σου έρχεσαι, ναι. Το είχα κατεβάσει κι εγώ. Ναι, ναι, Git Windows, ωραία, το κατεβάζεις, download, ναι. Κατέβασε πάλι το Git, το έχεις κατεβασμένο, μήπως, το έχεις κατεβασμένο. Ωραία, ξανατρέξε την εγκατάσταση. Και επιλέγεις, κάνεις μια άλλη επιλογή σε ένα σημείο. Α, εκεί που έλεγε... Αν θα φαίνεται στο path ή όχι, του λες να φαίνεται στο path. Α, πάλι. Νομίζω αυτό είναι. Ναι, ναι. Εκτέλεσε. Έχω πατήσει δύο φορές γι' αυτό. Δεν τρέξα δύο φορές. Next. Για κατέβα. Με next. Ναι, ναι. Ωραία. Use git from Windows command prompt. Αυτό ήταν. Αυτό. Ξανακάνε τώρα install. Τα αυτά ίδια. Ναι, ναι. Ναι. Πρέπει να ξαναδέξεις το installer και να επιλέξεις αυτό. Το δεύτερο, ναι. Ακριβώς. Τα άλλα όσα έχουνε. Ναι, ναι.
Μπήκε τώρα. Μπήκε πού? Είπε OK στο τέλος. Αν γράψεις NPM. Έγραψε Warn Unmeted F7C. Και το Bunga. Πήγαινες μια... Εδώ, γράψε NPM κενό. NPM υπάρχει. Υπάρχει, ωραία. NPM υπάρχει, δεν είναι για να μπει το Bunga. Όταν μπήκε το Bunga. Λοιπόν, κάνε scroll up να δούμε το... Έγραψε το εδώ. Το τέλος λοιπόν. Which is, για να δούμε. Για κατέβα. Βασικά γράψε phone gap κατευθείαν. Ναι, ναι, phone gap. Α, υπάρχει. Τέλεια. Βάλε λίγο. Εντάξει. Γιώργο, μετά το Node.js θα βγει στο γιάκι το πακατέλι, μετά τρέχουμε Node.js στο Neon G phone gap, έτσι. Ναι, απλά δεν είμαι logged in για να πειράξω εδώ το wiki, γι' αυτό το πειράζουμε από άλλο υπολογιστή. Τώρα, Node.js, μου λες κάτι. Όχι, εντάξει, απλά μου δείχνει τα warnings αυτό. Ναι. Δεν πειράζει. Αν παίζει, δεν. Όχι, μπορεί τα warnings να ήταν, ξέρεις, απλά πληροφοριακά και μετά να τα διόρθωσε εδώ. Λοιπόν, ναι, σωστά. Τι κάνει το NPM? Το NPM... λοιπόν, καταρχάς, όλοι έχετε καταλάβει πια ότι όταν έχουμε ένα σύστημα Linux, κάνουμε yum install για ένα σύστημα Linux βασισμένο στο Fedora, έτσι. Κάνουμε yum install για να μας εγκαταστήσει κάτι. Αυτό λέγεται package manager. Ότι όταν εγώ θέλω κάτι, γράφω yum install Node.js, LibreOffice, Firefox, οτιδήποτε, και αυτό θα μπει στο σύστημά μου. Το NPM είναι το ίδιο πράγμα για τον κόσμο του Node.js. Δηλαδή το Node.js από μόνο του είναι ένα μικρό οικοσύστημα το οποίο έχει αυτό πακέτα. Και τα χειρίζεσαι μέσω του NPM. NPM σημαίνει Node.js Package Manager. Δηλαδή ότι στο σύμπαν του Node.js εγώ θέλω να εγκαταστήσω το PhoneGap και το Cordova. Οπότε θα γράψω npm install pavlag PhoneGap, npm install pavlag Cordova. Είναι λίγο... αν δεν έχετε ξαναδεί package managers, είναι λίγο περίεργη ιδέα, αλλά μετά από λίγο γίνεται πάρα πολύ χρήσιμο το αυτό. Το Android, το market package manager. Αυτός πολύ ωραίος τρόπος να το, να το θέτεις. Ναι, συν της άλλης... Συν της άλλης, ναι, μπορείτε να το σκεφτείτε και έτσι, ότι είναι ένα μεγάλο store, στο οποίο υπάρχουν έτοιμα applications να κάνεις install. Και στον κόσμο του Node.js, ο package manager είναι αυτός. Μπορείς να κάνεις install, να κάνεις update, να σου φέρει τις καινούριες ενημερώσεις, να κάνεις remove. Λοιπόν, οπότε, ναι, οπότε, όταν γράφετε npm install phone gap, δεν θα σας το βάλει στο directory που είσαστε ή κάπου αλλού. Θα το βάλει κάπου από όπου θα μπορείτε εσείς να το τρέχετε όμως αυτόματα. Οπότε, εάν μετά, αφού γράψετε npm install phone gap, πάτε στη γραμμή εντολών και γράψετε phone gap σκέτο, είναι εγκατεστημένο, θα τρέξει. Τώρα που έχει μπει, επειδή γράψετε παύλα G σημαίνει παύλα global, άρα πήγε σε κάποιο global μέρος για όλους τους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει σημασία που μπήκε, αυτά είναι λεπτομέρειες. Σημασία έχει ότι στον κόσμο του Node.js εγκαταστήσαμε το PhoneGap και το Cordova. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, κάπου εδώ τελειώνει η διαδικασία του κατέβασα το PhoneGap και αρχίζει η διαδικασία του παλεύω με το phone gap για να ισιώσουν όλα, που μάλλον θα την κάνετε μόνοι σας και αύριο θα πει ο καθένας που κόλλησε και αν κόλλησε βέβαια, έτσι. Phone gap. Γράψει phone gap στη γραμμή εντολών και τρέχει. Ναι, εάν, δηλαδή, και εγώ την πρώτη φορά που έβαλα phone gap, τι έκανα, όταν έφτασα και σε αυτό το σημείο, μετά πήγα στη σελίδα του phone gap και λέω, για να διαβάσω το tutorial. Και έχει το tutorial 3-4 γραμμές. Γιατί το PhoneGap μπορεί να σου φτιάξει μόνο του ένα ψεύτικο application και να το βάλει στο κινητό κατευθείαν. Και αυτές τις 3-4 γραμμές πέρασα εκεί μισή χαρούμενη ώρα προσπαθώντας να τις κάνω να παίξουν. Ή μία ώρα. Μετά γι' αυτό θέλουμε να το κάνουμε μαζί αύριο. Θα πάμε να βάλει ο καθένας το κινητό. Γι' αυτό δεν το κάνουμε τώρα.
Ναι. Απλά επειδή είναι λίγο... Ναι, επειδή είναι λίγο χρονοβόρο αυτό και σίγουρα ο καθένας σας, επειδή έχει διαφορετικό περιβάλλον, θα κολλήσει σε διαφορετικό σημείο. Παλέψτε όλοι μόνοι σας σπίτι και αν κάποιος δεν τελειώσει... Το SDK. Ωραία. Λοιπόν, το phone gap είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι αν εσύ θέλεις να κάνεις development για Android, πρέπει να έχεις κατεβάσει και το Android SDK από το Google. Δεν έρχεται μαζί με το phone gap. Και αντίστοιχα, εάν θες να κάνεις, development στο phone gap κάνεις έτσι κι αλλιώς στο phone gap. Αλλά εάν θες με κάποιο τρόπο να τρέξεις την εφαρμογή σου, πρέπει να κατεβάσεις είτε έναν Android emulator, είτε ένα προγραμματάκι το οποίο θα σε στείλει στην Android συσκευή σου. Ή αντίστοιχα ένα emulator για Apple. Ναι, αλλά δεν έχεις τρόπο να κάνεις development. Ενώ δεν έχεις τρόπο να κάνεις testing. Δηλαδή θα φτιάξεις κάτι. Μπορείς αυτή τη στιγμή να πεις, υπάρχει μια εντολή και λέγεται Phone Gap Create Application. Μπορεί να τρέξει αυτή και θα σου φτιάξει ένα ωραίο κενό application το οποίο είναι έτοιμο να τρέξει. Το τρέξει και σου βγάζει ένα ωραίο ρομποτάκι. Στην πράξη όμως αυτό ούτε emulator θα έχεις, ούτε κινητό. Οπότε πώς θα το τρέξεις. Είναι ιστορία λίγο. Δοκίμασε να δεις πόσο μακριά θα φτάσεις χωρίς phone gap. Απλά κάποια στιγμή έχεις Android κινητό. Για να μιλήσεις έστω και για emulation, πρέπει να κατεβάσεις το Android SDK. Όπου εκεί πέρα γράφει το Android SDK. Να πω δύο λόγια ακόμα, δεν χρειάζεται να το κάνετε τώρα. Απλά τώρα θα αποφασίσετε τι θα κάνετε. Το Android SDK είναι κάτι το οποίο το δίνει η Google για όσους θέλουν να παίξουν Android. Και βγαίνει σε δύο εκδόσεις. Υπάρχει η απλή έκδοση. Υπάρχει λοιπόν η απλή έκδοση. Κατεβάζω ένα μεγάλο zip, το οποίο το ανοίγω κάπου και μου βγάζει εργαλεία γραμμής εντολών, και υπάρχει και έκδοση που έρχεται μαζί με το Eclipse. ADT σημαίνει Android Development Tools κάτι, που είναι το Eclipse μαζί με το Android SDK. Τώρα είτε κατεβάσετε το ένα είτε κατεβάσετε το άλλο, είναι δικό σας θέμα, είναι το πώς θέλετε εσείς να τρέξετε. Μπορείτε σίγουρα να κατεβάσετε και να βάλετε στον υπολογιστή σας το Eclipse μαζί με το Android SDK για Windows, ή αν έχετε Windows, αν έχετε Linux πάλι Eclipse ADT with Android SDK. Γενικά αυτό το ψάχνετε και το βάζετε. Δεν είναι δύσκολο, είναι λίγο χρονοβόρο γιατί θα κατεβαίνουν διάφορα πράγματα. Το Eclipse είναι ένα ωραίο περιβάλλον για να κάνετε Android development. Εάν κάποιος το θεωρεί πολύ, μπορεί να πάει και να κατεβάσει το SDK μόνο τα εργαλεία, χωρίς Eclipse, χωρίς τίποτα. Το ίδιο πράγμα είναι. Και μετά, όταν κατεβάσετε, θα πρέπει να το κάνετε configure, να το πείτε έχω την τάδε συσκευή. Γενικά, δοκιμάστε να δείτε πόσο μακριά φτάνετε. Ο βασικός στόχος είναι αυτός. Αν γράψετε phone gap στο Google, θα σας βγάλει στο site του phone gap και εδώ λέει getting started guides. Πατάω στο getting started guides έχει διάφορα guides εδώ. Διάφορα, στην πραγματικότητα εμείς όμως τι θα θέλαμε, θα θέλαμε ένα phone gap tutorial. Ωραία ή όχι ωραία. Πού είναι το phone gap tutorial? Ναι. Είναι τρεις εντολές, απλά να τις βρούμε κάπου. Εδώ.
Εδώ. Ωραία, πάρα εδώ. Ναι. Αυτό εδώ, το command line. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτές εδώ οι γραμμές. Λοιπόν, Κόρντοβα. Κόρντοβα και PhoneGap είναι το ίδιο πράγμα πρακτικά. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε έτσι πιο σωστοί, το Κόρντοβα είναι το μεγάλο project, το ελεύθερο λογισμικό, και το PhoneGap είναι μια συγκεκριμένη έκδοσή του. Είτε PhoneGap πούμε ή Κόρντοβα πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Για τους δικούς μας σκοπούς. Λοιπόν, οπότε, είναι αυτές οι γραμμές που σας έλεγα. Δηλαδή, με αυτήν εδώ φτιάχνουμε ένα... Βασικά ούτε τόσο χαζό, δηλαδή ούτε καν θα πούμε Cordova create hello. Μετά μπαίνεις στο hello και του λες θέλω να τρέχει η Android και κάνει το build. Άμα καταφέρει το build και σου πει μπράβο. Τώρα αν δεν τα καταφέρει θα παραπονεθεί και αν άλλο θα πούμε. Ναι, παραπονιέται και βγάζει κάτι μεγάλα μηνύματα. Κάπου εκεί πέρα έχει πάντα ένα μήνυμα το οποίο έχει τη σωστή πληροφορία και άλλα 10 μηνύματα που δεν θα χρειάζονται. Οπότε αυτός είναι ο σκοπός. Να τρέξετε το tutorial με ένα χαζό application που το έχετε κάνει Cordova Create. Τίποτα. Χωρίς καν. Αυτή εδώ η γραμμή κιόλας είναι... Όλη αυτή δεν χρειάζεται. Ήταν το κάνετε αυτό. Πάει και τα κατεβάζει κάπου από το ίντερνετ κάτι έξτρα τεστ. Δεν χρειάζεται. Cordova Create. Εγώ το είχα μπει Cordova Create Application 1. Ναι, ωραία. Αν καταφέρετε και το κάνετε build, εδώ έχει και πληροφορίες για το πώς το κάνετε μέσω του Eclipse. Αλλιώς, άμα χωρίς το Eclipse, δηλαδή έχει πολύ, πολύ καλή πληροφορία. Μπορείτε να πείτε μετά emulate Android και να ανοίξει τον emulator, ή να πείτε run Android και άμα έχετε συνδέσει ένα tablet ή ένα smartphone με το καλώδιο, θα το σηκώσει κατευθείαν στο κινητό σας. Ναι, λοιπόν, γενικά θα νομίζω το γράφει αυτό. Εάν δεν το γράφει, απλά να σας πω ότι οι Android συσκευές συνήθως θέλουν να πας κάπου στο μενού και να τους πεις είμαι developer, θέλω να μου φέρνεις και άγνωστα applications, δεν με νοιάζει αυτό, θέλω να μου είσαι και σε debugging mode. Γενικά είναι σε κάθε συσκευή, είναι κάποια επιλογή που πρέπει να της πεις ότι είμαι προγραμματιστής και θέλω να παίξω με τη συσκευή. Αλλιώς μπορεί να είναι κλειδωμένη και να κατεβάζει, να πει όχι, πήγε κάποιος να μου στείλει application από το Play Store, που δεν είναι από το Play Store, δεν το βάζω. Π.χ. Ενώ φυσικά δεν είναι το Play Store, είναι από τον υπολογιστή εδώ. Αυτά, γενικά βλέπετε εδώ πολύ πράγμα, κάπου θα κολλήσετε και κάπου εδώ θα είναι η λύση. Συγγνώμη αν είμαι απεσιόδοξος, αλλά μάλλον πάλεψα εγώ πολύ με το δικό μου PC και ίσως δηλαδή για εσάς να είναι πολύ εύκολα. Τι να πω. Λέμε εδώ. Με PhoneGap θα παίξουμε. Εάν είσαι σίγουρος ότι θα παίξεις στην ομάδα του Open E-Class, μπορείς να μην εγκαταστήσεις Android, ή τουλάχιστον να εγκαταστήσεις απλά για να έχεις μία εικόνα. Εγώ θα σου λέγα έτσι κι αλλιώς να το είσαι εγκαταστημένο. Δηλαδή, πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς όλοι πρέπει να έχετε εγκαταστημένο όλο το stack, γιατί ακόμη και να παίξεις ένα σημείο που δεν έχει PhoneGap, κάποια στιγμή θα θες να δεις πώς συνδυάζεται με το σημείο που έχει PhoneGap. Οπότε να πεις κάνω pull το application του PhoneGap και βλέπω πώς παίζει με τα δικά μου. Αυτό. Τώρα, γιατί λέω αυτά τώρα, για να σας πω πώς είναι γενικά το περιβάλλον του PhoneGap, ότι το installation λίγο μπορεί να σας να χρειαστεί κανένα δύο σημεία που θα ψάξει στο Google, αλλά από εκεί και πέρα θα μπει το PhoneGap και μετά θα είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ ωραίο στη χρήση. Όταν μπει τελικά είναι, γράφεις ένα πράγμα και θα δεις μετά ότι κάνει μαγικά δικά του και σου βγάζει κατευθείαν application. Λες run Android και μετά εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού σου κατευθείαν χωρίς. Εντάξει, μέχρι τις 3 εντολές το μόνο καταφέρει όλοι. Άρα μόνο το σκι είναι. Αυτή είναι. Όχι. Πάμε έτσι, ρε. Πότε δεν θέλεις να τα σκέφτεσαι. Κοίτα, θα έρθουμε μια τώρα και αν σε 5 λεπτά δεν το έχουμε κάνει.
Ξεκινάμε. Ποιοι από εδώ ξέρουν τι είναι το Git? Πρώτη ερώτηση. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Οκ. Okay. Λοιπόν, τόση ώρα ακούμε για εντολές Git clone, Git push κτλ. Λοιπόν, δουλεύουμε πάνω σε κώδικα έτσι αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε δύο προβληματάκια, προβλήματα. Μας λύνει το Git τα χέρια. Πρώτον, συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και πρέπει να έχουμε ένα κοινό αποθητήριο για να σπρώχνουμε τον κώδικά μας και να δουλεύει, να βλέπει ένας αλλαγές του αλλουνού. Δεύτερον, τα λέω παρακάτω. Λοιπόν, χρησιμοποιείται και στο λεπτό. Λοιπόν, όπως θα δείτε εδώ πέρα, λέει, είναι ένα version control system. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Όντως, μπορείς να κάνω καλύτερα slideshow. F5 αυτό είναι. Α, sorry. Ωραία. Λοιπόν, το Git δουλεύει και σαν ένα σημείο ελέγχου για να σώζουμε τον κώδικά μας, όπως θα δούμε και παρακάτω. Βασικές πληροφορίες. Σχεδιάστηκε το 2005 από το Linus Torvalds, μια ανάπτυξη του Linux Kernel, όπως ξέρετε χρησιμοποιούν διανομές Fedora. Λοιπόν, είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα ελέγχου και όπως είπα επιτρέπει ομάδες να δουλεύουν μεταξύ στο ίδιο αντικείμενο χωρίς ο ένας να μπλέκεται με τον άλλον. Ας πούμε, εγώ δουλεύω τώρα από Ελλάδα και μπορώ να συνεργάζομαι με κάποιον στην Ιταλία. Λοιπόν, αυτό το ένα βασικό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το Git είναι ένα σύστημα, φανταστείτε σε ένα mini file system. Πώς είμαστε στον υπολογιστή μας, τους καταλόγους διάφορους, τα directories. Έτσι υπάρχει ένα set με snapshots, τα οποία μπορείς αργότερα να ανακαλέσεις, όπως γράφει και στο slide, και να πας σε μια προηγούμενη έκδοση. Δηλαδή έχεις τη δυνατότητα, αν κάνεις κάποιο λάθος, να γυρίσεις πίσω τον κώδικά σου. Και όμως γράφω στο δεύτερο bullet, κάθε αρχείο του υπολογιστή μπορεί να τοποθετηθεί υπό το σύστημα του version control. Είτε είναι αρχείο TXT, είτε PHP, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, τώρα το αποκεντρωμένο τι σημαίνει εδώ πέρα? Σημαίνει ότι ο καθένας έχει τοπικά στον υπολογιστή του ένα κλόνο. Έτσι. Αυτό που κάνετε πριν, το git pull, open class και έτρεξε κάποιες εντολές, κατέβασε στο var html το κώδικά μας, σημαίνει ότι έχετε τοπικά ένα κλόνο ακριβώς το ίδιο πιστό αντίγραφο που έχουμε ανεβάσει εμείς στο GitHub. Λοιπόν, υποστηρίζει branches, τα οποία θα δούμε συνέχεια αναλυτικότερα, και είναι συμβατό με τα πρωτόκολλα του ίντερνετ, τα πολύ γνωστά HTTP, το οποίο είναι το GitHub που είδαμε πριν. Το GitHub παρεπτόντως είναι μια υπηρεσία που μας επιτρέπει να έχουμε repositories δωρεάν. Λοιπόν, αφήσω αυτό, δεν χρειάζεται. Προχωρήσω λίγο γρήγορα. Λοιπόν, ποιος χρησιμοποιεί Git? Πρώτο είναι κάθε developer που σέβεται τον εαυτό του, έτσι. Όπως είμαστε και εμείς εδώ, πιστεύω. Μετά, όπως είπα πριν, κάποιος που θέλει να έχει δυνατότητα να κάνει rollback σε μια προηγούμενη έκδοση, χρησιμοποιεί Git και γενικά Visual Control Systems. Θα μπορούσε να πει ότι μοιάζει κάπως με το Wiki. Αν έχετε παίξει με το Wikipedia κάπως, γενικότερα, θα δείτε ότι υπάρχει διάφορες εκδόσεις. Και μπορείτε να πάτε στην προηγούμενη, να την αλλάξετε ή να κάνετε rollback. Όπως είπα πριν, άτομα που δουλεύουν στον ίδιο κώδικα απομακρυσμένα. Και το έχω δει να χρησιμοποιείται ακόμα για τη συγγραφή e-books. Ή μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για κάποια διπλωματική που κάνετε. Και γι' αυτό. Λοιπόν, βασικές έννοιες που λέγαμε πριν, commit. Commit, λοιπόν. Ένα commit είναι αυτό που βλέπετε.
δίνω τη συντολή git log μέσα στο repository που είμαστε, εμφανίζεται αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο commit είναι ένα snapshot ακριβώς αυτή τη στιγμή που γράφτηκε, αυτή την ώρα, του συστήματος. Αυτό είναι ένα δεύτερο snapshot. Γενικά υπάρχει ένα ολόκληρο δέντρο με commits. Το κάθε commit αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό αλφαρυθμητικό που υπολογίζεται από τον sign αλγόριθμο, το οποίο σημαίνει δεν υπάρχει κανένα conflict στο όλο δέντρο μας. Οπότε το git καταλαβαίνει κατευθείαν αν έχει γίνει κάποια αλλαγή ή όχι. Λοιπόν, τα είδαμε αυτά. Λοιπόν, repository. Τι σημαίνει, το είπαμε και πριν, το repository είναι ένας φάκελος, ένα directory στην ουσία που περιέχει όλα τα αρχεία που έχουμε βάλει υπό version control. Και στην ουσία είναι ένας γράφος με commits. Στο σχήμα αυτό εδώ έχουμε 4 commits. Εδώ ξεκινήσαμε το νούμερο 1, το αρχικό μας repository, δεύτερο commit, τρίτο, τέταρτο. Λοιπόν, εδώ παρατηρούμε τι. Ενώ οι αριθμοί πάνε προς τα πάνω, τα βελάκια πάνε προς τα κάτω. Γιατί αυτό? Επειδή κάθε βελάκι, κάθε commit, ξέρει μόνο το γονικό commit. Αυτό είναι το parent, children. Αυτό είναι το παιδί του parent και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε μια συνδεδεμένη λίστα, μια μονή. Οπότε δεν έχουμε αφιδρομή σχέση. Λοιπόν, το branch τώρα, άλλη έννοια. Αν γράψετε τώρα στην εντολή στο repository που κατεβάσαμε, το Open Class, άμα δοκιμάσετε τώρα και πάτε στον κατάλογο var html open class κουλουπού και γράψετε git branch, θα εμφανιστεί το όνομα master. Master είναι by default αυτό που ονομάζει το git, το κύριο branch που υπάρχει, το οποίο είναι με πράσινο χρώμα. Και αυτό το branch δείχνει στο τέταρτο commit. Βασικά είναι όλο αυτό, ψέματα. Είναι όλο το δέντρο, όλη η διαδρομή. Παρακάτω, ορίστε εδώ ένα σχήμα που έχουμε διαφορετικά branches. Τώρα για ποιο λόγο να φτιάξει κάποιος ένα branch? Παραδείγματος χάρη, δουλεύω εγώ με μια εταιρεία, τέλος πάντων, δουλεύουμε μεταξύ μας και θέλουμε να προσθέσουμε ένα καινούριο feature στο Open Class. Εγώ τι θα κάνω, αντί να κάνω, εδώ είναι το δέντρο μας, το αρχικό, το master, 1, 2, 3, 4, και είναι μέχρι ένα σημείο εδώ πέρα. Εμείς το κάναμε git pull, κατεβάσαμε όλη την ιστορία αυτή εδώ. Όταν θέλω εγώ να δουλέψω σε ένα καινούριο feature, αντί να πάω και να δουλέψω κατευθείαν σε αυτό το branch, δίνω μια εντολή η οποία λέγεται git checkout branch και φτιάχνω ένα καινούριο φύλλωμα. Το νούμερο 5 γνωρίζει όλη την πληροφορία προηγουμένως και όσες μετά προσθέσω εγώ. Αν κάποιος τώρα δουλέψει σε αυτό το branch, δεν βλέπει τα commits εδώ πέρα. Έτσι. Αν καταλαβαίνετε κάτι, σταματάτε, έτσι. Ωραία. Το git URL τώρα. Όπως είδαμε και πριν, υπάρχουν διάφορα URIs για το git repos. Στην ουσία μπορεί να φτιάξουμε ένα git ακόμα και τοπικά, όπως θα δείτε εδώ πέρα. Εδώ, το local file. Τώρα εμείς χρησιμοποιήσαμε αυτό εδώ, το HTTP. Host εδώ πέρα, βάλτε github.com και path του repo είναι το repository μας. Βασικά αυτό εδώ πέρα είναι ο κατάλογος με τα αρχεία. Θα σας πω μετά. Λοιπόν, το clone που είπαμε πριν. Εντολή clone που είπαμε. Git clone και repo URL. Το repo URL είπαμε πως πριν είναι το HTTP, έτσι. Οπότε πριν κάνουμε git clone github.com/mylax/openclass και αποθήκευσε όλη την ιστορία αυτού του repository. Δεν έχω βρει μια άλλη εντολή. Ωραία. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι με το που κατεβάσει αυτό το directory φτιάχνει ένα κατάλογο.git μέσα που είναι κρυφός.
Και μέσα εκεί αποθηκεύεται όλη η πληροφορία που χρειάζεται το Git για να ξέρει πότε έγινε το κάθε commit, τι branches υπάρχουν και γενικά όλα τα snapshots. Εγκατάσταση. Δύσκολο για Windows. Αλλά υπάρχει. Λοιπόν, όπως είδαμε και είπε, το YAM install είναι για Fedora. Από και την install για Debian και μετά για το Arch. Και στο Mac ακόμα υπάρχει. Όποιος έχει Mac εδώ πέρα, τον κατεστάμε την παρακάτω εντολή. Το Brew. Windows, πιστεύω το κάναμε πριν λίγο, την εγκατάσταση. Και τώρα τι είναι το GitHub. Το GitHub λοιπόν είναι μια online υπηρεσία, ένα web application στην ουσία, που μας παρέχει δωρεάν χώρο για public repositories. Άμα θες να έχεις δικά σου repositories που δεν μπορεί να τα διαβάσει κανένας άλλος, πρέπει να πληρώσεις. Λοιπόν, εμείς στην ουσία είμαστε public επειδή είμαστε open, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Και το αυτό που κάνει το GitHub, στην ουσία μας παρέχει διάφορα εργαλεία, όπως θα δούμε και σε λίγο, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας πιο εύκολα, πολύ πιο εύκολα γενικά. Τα αρνητικά του δεν είναι open source. Γενικά ο κώδικας του είναι κλειστός. Λοιπόν, και εγώ έχω βάλει μια διεύθυνση εδώ πέρα, που να πάτε όλοι τώρα, για να κάνουμε ένα hands-on workshop, για να καταλάβετε τι ακριβώς είπα μέχρι τώρα. Πού το? Sorry. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, εδώ ουσιαστικά μας δείχνει πώς να ξεκινάμε μόνοι μας ένα repository, να το κάνουμε υπό το version control, υπό το git λοιπόn. Οπότε πατώντας git init, στο αυτό που μας δίνει, success λοιπόν, μας λέει initialized empty git repository in.git success. Θα απαντήσουμε git status. Το status είναι μια εντολή για να μας δείξει τι αλλαγές έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τι μας λέει? Ότι είμαστε στο branch master, nothing to commit, δεν έχουμε καμία αλλαγή. Μας λέει φτιάξε εδώ αρχεία και χρησιμοποίησε την εντολή git add για να τα προσθέσουμε, για να τα κάνουμε track. Λοιπόν, δεν προχωρώ σε αυτό. Μάλιστα. Τώρα αυτό από μόνο του, επειδή είναι διαδραστικό, έφτιαξε ένα αρχείο που το ονομάζει octocat.txt και βλέπουμε εδώ πέρα τι λέει. Untracked files. Οπότε το git βλέπετε έχει λεπτομερείς οδηγίες που σου λέει ακριβώς τι να κάνεις ανά πάσα στιγμή. Οπότε εμείς τι κάνουμε εδώ, κάνουμε git add, το οποίο προσθέτει το αρχείο που έχουμε φτιάξει στο version control. Enter. Ωραία. Πολύ ωραία λέει εδώ πέρα. Μπήκε στο staging area. Πατώντας κανένα git status, μας λέει όπ, υπάρχουν αλλαγές για να γίνει commit. Γενικά αυτό που λέει εδώ πέρα υπάρχουν στην ουσία είναι τρεις περιοχές.
Εκεί που γίνεται τα, λοιπόν, είναι το staging area. Λοιπόν, στην αρχή είχαμε ένα αρχείο, το ονόμασε octocat.txt. Βασικά να καταλάβει καλύτερα. Υπάρχει ένα ωραίο. Λοιπόν, είναι καλά αυτό το σχήμα. Αυτές είναι οι τρεις περιοχές που δουλεύει το Git. Το Working Directory μας. Το Staging Area. Και το Gitdir, έτσι. Λοιπόν, πριν λίγο όταν δημιουργήσαμε το νέο αρχείο ήμασταν εδώ πέρα, στην πρώτη περίπτωση, στην πρώτη περιοχή. Με το που κάναμε git add, μεταφέρθηκε εδώ πέρα, staging area. Προς το παρόν, δεν έχουμε σώσει τίποτα. Για να σώσουμε κάτι και να γίνει ένα καινούριο snapshot, όπως είπαμε και πριν, θα δώσουμε εντολή. Η επόμενη εντολή ήταν έτσι. Git commit. Και παύλα M του δίνεις ένα message το οποίο λες οτιδήποτε. Που έγινε το commit μας λέει δημιουργήθηκε αυτό το mode, ένα file change, one insertion. Okay. Και σου λέει κιόλας το shaping που σου είπα, το αλγόριθμος που υπολογίζεται αυτό το hash, το οποίο είναι μοναδικό. Ωραία, και αυτή τη στιγμή με το git commit μεταφέρθηκε εδώ πέρα. Πλέον άμα κάνουμε git status, θα το βγάζω το git status, για να σου βάλε καινούριο. Τέλος πάντων, είναι αυτό το διαδραστικό του GitHub. Όχι, αυτό το βάζεις εσύ για να δεις πού βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν το θέλω. Εδώ ή τοπικά στον υπολογιστή μιλάς τώρα. Ναι. Άμα θες. Άμα το χρειάζεσαι. Λοιπόν, εδώ πέρα, τι μας λέει, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για wildcards. Το wildcards τι σημαίνει, ότι παίρνει, είναι βασικά regular expressions όπως ξέρει, git add πάλι την εντολή, το αστεράκι σημαίνει τα πάντα, τα οποία τελειώνουν σε txt. Σα ξέρεις κι αυτό. Το κάνουμε git commit και έφυξε και τα nodes. Λοιπόν, η εντολή που σας είπα πριν για να δούμε τα commits είναι πατάμε git log. Το git log μας λέει έχει φτιάξει φίλε μου δύο commits. Το ένα, το πρώτο είναι αυτό, το δεύτερο αυτό. Ωραία. Οπότε θυμηθείτε τις εντολές για να κάνουμε μετά, να κάνετε add στο αλλαγές που κάναμε εμείς στον κωδικά μας. Λοιπόν,
Τα remote repositories, τα απομακρυσμένα repositories λοιπόν. Το GitHub, όπως προείπα, μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τα repositories μας δωρεάν. Οπότε αυτή η εντολή τι κάνει. Λες ότι το remote repository θέλω να προσθέσω ένα remote το οποίο το όνομά του το ονομάζω όπως να είναι, αλλά το by default το λέει origin, εδώ μπορείς να βάλουμε ό,τι να είναι, ένα όνομα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε μετά σαν συντόμευση και την εντολή από κάτω. Ωπα, το έξω τώρα. Ωραία, το προσθέσαμε γι' αυτό. Αυτό γιατί το κάναμε τώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε τον κώδικά μας upload στο συγκεκριμένη διαδρομή, συγκεκριμένο repository. Αυτό γίνεται με την εντολή push. Το μεγάλο σιγό φαίνεται καλά εδώ, ή. Στην ουσία push, κάνουμε δηλαδή, σπρώχνουμε τον κώδικά μας, τοπικά τον υπολογιστή μας, στο GitHub. Το mirror view το βάζουμε σαν ένα flag για να το πούμε ότι από εδώ και στο εξής αυτό είναι το default, οπότε μετά θα πατάμε απλά git push χωρίς να αναφέρουμε το origin και το master. Το origin είπαμε ότι είναι η συντόμευση του URL που δώσαμε πριν και το master είναι το branch το οποίο δουλεύουμε, το οποίο αυτό είναι by default, ονομάζεται master. Οπότε δίνοντας αυτά τα δύο έγινε πούς ο κωδικός μας. Ωραία. Τώρα πριν που κάναμε clone το repository και έκανε κάποιες αλλαγές εγώ στη βάση, σας είπαμε να κάνετε git pull. Το git pull φέρνει από το GitHub, στην συγκεκριμένη περίπτωση, ό,τι αλλαγές έχουν γίνει και τι τις έχουμε εμείς τοπικά. Οπότε αν θέλουμε να συγχρονίσουμε το τοπικό μας repository, κάνουμε git pull, πάλι δίνοντας ποιο είναι το αλάια στο συντόμευση του GitHub, το έχουμε ονομάσει origin. Ποιο branch θέλουμε να κατεβάσουμε, το master. Κατέβασε. Λοιπόν, άρα είχε προσθεθεί το yellow octocat. Ωραία, λοιπόν αυτή είναι μια πιο εξειδικευμένη εντολή, για να δούμε τις διαφορές. Το diff, λοιπόν βρίσκουμε το differences. Το head τώρα είναι ένας pointer που δείχνει πάντα στο τελευταίο commit. Οπότε στην περίπτωση που ήμασταν στο master branch, το head δείχνει στο 4, αν αυτό είναι το τελευταίο. Στην περίπτωση που αλλάξουμε branch, το head θα δείχνει στο 5. Οπότε εδώ του λέει git diff head, δείξαμε τις αλλαγές, ο τελευταίο commit. Και σου λέει, ορίστε, αυτό αφαιρέθηκε, το μείον, κόκκινο χρωματάκι, και αυτό προσθέθηκε. Ωραία. Τώρα προσθέτουμε εδώ ένα αρχείο που είναι μέσα σε ένα φάκελο. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τι ώρα είναι, λέμε δεν τα κάνουμε όλα τώρα, κάνουμε καλύτερα τις αλλαγές μας, αυτά που έχουμε κάνει ήδη στον υπολογιστή σας. Θα σας δείξω πώς τα πουσάρουμε πάνω. Οπότε, καθώς είστε όλοι γραμμένοι στο GitHub, θέλω να πιστεύω, κάντε fork εδώ πέρα. Πατάτε το κουμπί fork στο my lack open class. Το οποίο θα δημιουργήσει ένα fork. Ένα κλόνο λοιπόν του repository. Απλά θα είναι στο δικό σας όνομα στο GitHub. Μόλις το κάνετε πείτε να συνεχίσω. Στο δικό σου.
Εκεί που λέει Where should I clone this repository, βάλει το δικό σας όνομα, όχι στο MyLack, γιατί υπάρχει ήδη στο MyLack. Αυτός θα βάζει επιλογή γιατί είστε και σαν ομάδα μέσα στο MyLack. Ναι, αυτό το κάνει. Οπότε σου δίνει εδώ πέρα το δικό σου. Έχει το όνομά σου, ναι. Το δικό σου. Λοιπόν. Πού να ρωτήσω. Ναι. Τώρα όμως έχω ήδη κάνει pull από αυτό. Ωραία. Θα θέλω να αλλάξω και να βάλω σε origin το δικό μου. Όχι, θα βάλεις το δικό σου με ένα άλλο όνομα. Α, όχι σε origin. Ωραία, καλή ερώτηση. Οπότε θα... Git remote add το URL και το... Ναι. Τώρα θα πάμε... Πηγαίνοντας λοιπόν στο... Πού είμαστε... Εκεί που κάναμε clone το opening class, δηλαδή στο... var3w.html/opening class, μπείτε σε αυτό το φάκελο. Και γράψτε την εντολή git remote add. Τώρα μετά το add δίνουμε ένα όνομα όποια θέλουμε που θα χρησιμοποιηθεί σαν συντόμηση alias δηλαδή για το δικό μας repository. Βάζω mine. Και μετά εδώ πέρα είναι το URL, το οποίο URL θα το βρείτε αυτό που κάνετε fork είναι. Το παίρνεις, βασικά το πάρεις όλο, ή αυτό πάνω, όλο, ή σου εδώ πέρα να τη γράψεις, κάτω. Θα κάτω το δείξω. Το URL λοιπόν θα πάρετε, θα είναι αυτό εδώ πάνω, αλλά αντί για MyLack θα γράφει το δικό σας όνομα, έτσι, το δικό σου username. Οπότε όπου URL, γράψτε το δικό σας path, το URL. Το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Βασικά είναι το URL του GitHub. Όλο. HTTPS. Απλά αντί για MyLack, το δικό σας username. Αντίστοιχα βρίσκεται και εδώ κάτω. Στα δεξιά υπάρχει το clone URL σου γράφει. Μετά από εδώ. Πάτε σε αυτό το φάκελο. Το open class. Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Helgit. Ναι. Εκεί που το πέσαμε από τη γραφή, το έχει δει εκεί για τους αναλύσεις. Ναι. Να στα γράψω λοιπόν εδώ πέρα. HTTPS. Ναι. Ποιο? Όχι, εκεί πας στο τέτοιο, CD κάνεις εδώ. Μα, το mine το βάλε, μπορεί να βάλει και mine. Απλά είναι σαν... Μέσα από κονσόλα, ναι. Λοιπόν, πρώτα φτιάχνουμε στο opening class. Το οποίο, άμα θυμάστε, κάναμε git pull. Το οποίο τι σημαίνει πλέον το opening class είναι git repository. Αν κάνετε μέσα ls-la θα δείτε ένα φάκελο.git που μέσα το έχει όλα τα στοιχεία του που το git χρειάζεται. Όχι, δεν το χρειάζεται αυτό. Με το που φτάσεις εδώ πέρα, το δεύτερο βήμα είναι να φτάσεις εδώ, στο git. Να του προσθέσεις το δικό σου URL. Η εντολή είναι git remote add, το ένα σκέλος. Το mine είναι ό,τι θέλετε εσείς βάζετε, μπορείτε να βάλετε και mine. Για να ξεχωρίσετε δηλαδή από το origin, το οποίο origin είναι το κλασικό του MyLack. Γιατί?
Μήπως θέλει στο τέλος ένα τελειάγκετ εδώ πέρα. Το πήρε. Είμαστε όλοι κομπλέ. Όχι, τι εννοείς. Αυτή η εντολή αποθηκεύεται. Αν θέλετε να δείτε τι υπάρχουν, αυτό είναι σε ένα remote απομακρυσμένο URL για να το repository. Άμα δώσετε αυτό git remote πλην v, verbose δηλαδή, θα δείτε ότι υπάρχουν και το origin και το main processor. Δηλαδή υπάρχουν δύο repositories στα οποία μπορείτε να τον κώδικα. Στο δικό σας προς το παρόν, τον κώδικα θα εξηγήσω μετά. Git remote λοιπόν. Ωραία, το επόμενο βήμα είναι τις αλλαγές που έχουμε κάνει να τις δούμε. Πώς τις βλέπουμε, είπαμε, git status. Το git status θα σας πει μερικά σχόλια. Ναι. Όταν κατέβασα το open class, έκανα mod 777. Α, ωραία. Τώρα βγάζει όλα modified. Ωραία. Λοιπόν, για δοκίμασε git. Μας κάνει να πας πάνω, πήγαινε πάνω να δεις. Δεν έχει τέλος. Όντως. Έκανα diff να δώσουμε σε ένα φύγη και δείχνει αυτό ότι είχε αλλάξει από 6-4 στο 5-5. Άρα μπορείς να ξανακάνω pull. Βασικά πώς μπορώ να κάνω, ας πούμε, undo ό,τι έχω κάνει. Μπορείς να κάνεις undo, αλλά το θέμα μη σου πάρει και αυτά εδώ πέρα. Θα τα κάνω κάποια αλλού αυτά. Ποια έχεις αλλάξει, ξέρεις, θυμάσαι, ποια αρχεία. Μέσα στο rest μόνο. Ωραία. Το rest θα κάνω, copy κάπου αλλού και άρα... Μπορείς να κάνεις git checkout και το αρχείο που θες και το πάρεις ακριβώς στην προηγούμενη έκδοση. Να γράψεις git checkout και ενώ το αρχείο που θες. Λογικά το παίρνει και φακέλους αυτό. Αν το πεις τελεία θα σου πάρει όλο το φάκελο, οπότε θα στο χαλάσει όλο το... Όχι, μην το κάνεις αυτό, θα σου φάει όλο το rest πίσω. Άρα θέλω να κάνω τα άλλαξη το rest, ας πούμε. Μπορείς να κάνεις copy αυτό το φάκελο κάπου... Ναι, αυτό θα κάνω. Μετά πώς πρέπει να ρισετάρω όμως. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε ένα branch λοιπόν μετά από αυτό. Να ξεχωρίσουμε τον κωδικό μας από το κυρίως δέντρο. Git branch και ένα όνομα το οποίο πώς θα το πούμε τώρα. Rest courses. Θα φτιάξει ένα καινούριο branch, ένα κλαδί που θα ονομάζει rest courses. Άμα δώσουμε και την εντολή για την branch, θα μας πει τι branches έχουμε στο repository μας αυτή τη στιγμή. Λογικά θα πρέπει να εμφανίσει το master, που είναι το κεντρικό, το by default, και αυτό που δημιουργήσαμε μόλις. Έγινε. Για να πάμε στο rest courses, να το χρησιμοποιήσουμε, βάζουμε git checkout. Κάνουμε ένα checkout λοιπόν σε αυτό το branch. Okay. Άμα κάνουμε τώρα πάλι git branch, λογικά έχει ένα σηματάκι, ένα αστεράκι που πάει πάνω στο και σου λέει σε ποιο branch είσαι. Το βάλε το αστεράκι. Τι μακαλιάς.
θα κάνω switch, ναι. Τώρα μπορείτε να κάνουμε... αυτά εδώ τα δύο μπορούμε να κάνουμε με μία εντολή. Git checkout. Παύλα B. Μην το κάνω τώρα, αυτό γιατί θα φτιάξει το ίδιο. Σας λέω τι σημαίνει αυτό. Οπότε αυτό τι κάνει. Δες courses. Αυτό πρώτα φτιάχνει λοιπόν το branch και μετά κατευθείαν σε κάνει checkout και ενεργοποιεί αυτό το branch. Οπότε με μία εντολή, δύο εντολές. Ωραία. Το επόμενο μας βήμα είναι να κάνουμε, να προσθέσουμε ό,τι αλλαγές έχουμε κάνει μέχρι στιγμής για να κάνουμε το commit μας. Οπότε με το git status είπαμε δείχνουμε τις αλλαγές. Λογικά θα είναι κοκκινισμένες μερικές, πρασινισμένες και άλλες, ανάλογα τι έχετε κάνει. Και προσθέτουμε τα αρχεία μας με την git add. Τώρα εδώ μπορείς να κάνεις επιλεκτικά ό,τι αρχείο θες ή πατώντας git add κενό τελεία θα πάρει όλα τα αρχεία στο συγκεκριμένο φάκελο που είμαστε. Οπότε εμείς είμαστε στο φάκελο open class και ό,τι αλλαγές έχουν γίνει σε αυτό το φάκελο θα τις πάρει. Rest course είναι το branch. Ναι, μπερδεύτηκε. Αυτό. Add τελεία, κενό τελεία. Θα παίρνει και ειδικές δηλαδή. Ναι, ναι, όλοι ειδικές σύμφωνα, ναι. Κενό τελεία. Λοιπόν, αυτό που είπες πριν, το branch δεν έχει σχέση με το repository. Σαν αυτό καθεαυτό δηλαδή. Το repository φαντάζομαι είναι μόνο ο κατάλογος των αρχείων. Το branch είναι μια έννοια στην οποία... Ναι, σου δίνει δυνατότητα να φύγεις από το συγκεκριμένο το master, το οποίο είναι το by default, σου δίνει το git, και να ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή. Στην ουσία, άμα κάνεις push μετά στο... θα δούμε και μετά, σε αυτό το branch, αν πας στο GitHub, εδώ βλέπετε το play master, είναι το branch. Άμα κάνουμε εδώ μετά refresh, δεν θα δει καμιά αλλαγή εδώ πέρα. Θα πας εδώ που είχε drop down, θα πας μετά στο courses που έχουμε εκεί το branch και μετά θα εμφανιστεί αλλαγή εδώ. Δηλαδή δύο ξεχωριστά snapshots, έτσι θα λέει. Εντελώς ξεχωριστά αρχεία. Κατάλογοι. Οπότε έχοντας προσθέσει τις αλλαγές μας, πατάμε ξανά git status να μας πει ότι... τώρα θα είναι όλα πράσινα. Ότι όλα είναι καθαρά και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε commit. Άμα δείτε το μήνυμα, σου λέει ξεκάθαρα το git, τι πρέπει να κάνεις μετά ή αν θες να κάνεις undo, τι αλλαγές υπάρχουν. Πες εδώ. Κομπλή ολί. Ναι. Ωραία, το φτιάξεις τώρα αυτό, οπότε git checkout θα πας για να πας στο branch. Όχι. Κάνεις git checkout και το όνομα... Λάψε πάρα checkout, θα στο βάλει λάθος. Ναι, και το όνομα που έχεις δώσει πριν. Του... Μπράβο. Το άλλο είναι η εντολή σε μία, οπότε το γράψω στην αρχή μία. Ωραία. Τι σου είπε, switch the branch. Και έχεις αυτές τις αλλαγές. Που έχεις κάνει αυτές τις αλλαγές. Ναι. Απλά στο ξένα στο ξένα. Α, φτιάχνουμε καινούργιο branch. Ναι, ναι, ναι. Και μετά... Git add. Δεν χρειάζεται πάλι checkout, είσαι ήδη. Για πάντα, άμα πατήσεις git branch τώρα σκέτο. Δώσ' του. Μες αστεράκι πήγε κάτω. Δεν έχει κάτι. Όχι. Έχει στάση σε αυτό το κλαδί, στάση, ναι. Ωραία. Τώρα θέλω να κάνω... git add. Έλα. Οπ, τι έχεις. Έχεις αλλάξει τα... είχαμε αλλάξει τα τέτοια. Το ownership είχαμε αλλάξει. Δεν το αλλάξει. Τα permission είχαμε αλλάξει. Ρε. Το είχαμε κάνει σου το απάτησε καλά. Ενώ πρέπει να είμαστε πού. Ενώ πού να είμαστε το απάτησε. Όχι, είσαι σαν το χρήστη εδώ πέρα που μας έβαζε πρόβλημα για το server που δεν έμπαινε. Δεν κάναμε το chown, θυμάσαι αυτή την εντολή. Απάτησε, ξέρω εγώ. Αυτό σου άλλαζε το permissions. Γιατί διακόπησε server.
ακούει στο Χρήστη Απάτσι και αυτά είναι. Ακούνε στο Χρήστη Απάτσι αυτά τα αρχεία. Και τα άλλαξε όλα. Δεν πάει πίσω τώρα. Τι. Και δεν μπορώ να τα αποθηκεύσω, ξέρω εγώ κάπου. Μπορεί να πα πίσω. Εντάξει, κάνω να μην το συνεχίσω πάντως, οπότε δεν πειράζει. Άμα είσαι στο branch τώρα, δεν πειράζει. Το branch δεν σου χαλάει το αρχικό σου σχέδιο. Οπότε γι' αυτό φτιάχνουμε branch. Θέλεις να κάνεις μια βλακεία, μπορείς μετά να το διαγράψεις. Οπότε δεν πειράζει στο όπα. Συνεχίζω κανονικά, εντάξει. Ναι, ναι. Κάνε τώρα, κάνουμε απλά για να δούμε πώς δουλεύει. Ναι. Πάει και βάζει ό,τι είχαμε κάνει ως τώρα στο... Ναι, είναι σε μια, στην περιοχή που λέγεται staging area αυτή λέγεται. Ακόμα δεν έχεις κάνει commit. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Κάνουμε και ένα branch και ένα αντίγραφο. Ναι, ναι. Οπότε εμείς θα δουλεύουμε το αντίγραφο. Μετά θα μπορείς να κάνεις. Μετά. Άλλο από το αντίγραφο, άλλο από το. Πρώτα θα βγάλουμε το αντίγραφο. Ναι, η φάση είναι ότι κάνεις, ρε παιδί μου, δικό σου fork για να είσαι ξεχωριστά από το original που είπες. Ναι, μην πειράζει το original. Το μετά κάνεις το παρακλάδι, μετά το κάνεις για να μην πειράζει τις αλλαγές του. Τα αρχικά σου είναι και στο δικό σου, ναι. Θα πάει σε σένα. Στο branch ή στο αρχικό. Στο παρακλάδι θα είναι. Ναι, στο branch. Ναι, μπράβο, ναι. Πρέπει να κάνεις εσύ, πρέπει να κάνεις εσύ pull. Α, θα κάνουμε pull πάλι στο fork. Πρέπει να κάνεις pull. Άρα το fork το έχουμε για να... Είναι για σένα. Είναι για να κάνεις το development εσύ. Το fork που κάνεις. Το branch δουλεύεις εσύ σε ένα άλλο branch, στο οποίο μετά θα δούμε θα κάνεις pull request, το ονομάζεις στο GitHub, του οποίου θα πεις έχω πουσάρει αυτά τα πράγματα και τα συγκρίνω με το κανονικό repository. Θες να κάνεις merge, μετά δούμε και το merge. Μπορείς να πάρεις ένα κλαδί και ό,τι αλλαγές έχεις κάνει να την πας στο κανονικό στο master. Οπότε και το master να δει και τις αλλαγές του branch, που μέχρι πρώτη δεν τις έβλεπε. Αυτή η εντολή, δηλαδή κάνεις merge τα δύο. Ναι, είναι λίγο προοριστικό. Εμείς ό,τι αλλαγές κάνουμε, τις βάζουμε πού. Πού θα τις κάνουμε. Στο fork το δικό σου. Στο fork. Ναι. Ωραία. Και μετά θα κάνουμε compatible και ό,τι αλλαγές. Ωραία. Μην μπερδεύεις το fork, είναι ένα πιστό αντίγραφο του τέτοιου. Οκ. Okay. Το branch είναι ξεχωριστό πράγμα. Ναι. Μπορείς να φτιάξεις branch και στο original. Το repository, έτσι. Ναι, εντάξει. Όσα branch γουστάρεις φτιάχνεις. Ωραία, ναι. Το branch το βάζεις για να μην μολύνεις και καλά τον αρχικό κώδικα. Ναι, από να μην τα πολύ πειράξεις και να έχεις ένα αντίγραφο αρχικό. Στην ουσία το branch το κάνεις για να κάνεις... Για να κάνεις δοκιμές. Μπράβο, για δοκιμές, ναι. Και όταν είσαι σίγουρος να τα βάζεις στο fork. Ακριβώς αυτό. Ωραία, και αυτό που είναι changes to be committed. Ναι. Αυτό θα γίνει στο branch τώρα, άμα πατήσουμε το branch, ναι, ναι, ναι. Άμα είσαι στο branch, ναι, στο branch που είσαι. Μετά, στο branch. Ωραία. Άμα θέλω μετά αυτά να τα κάνω και στο master, από το branch. Υπάρχει εντολή που λέγεται merge. Α, αυτή η merge. Η merge. Ωραία. Όντας στο branch master, το master, ωραία, σου λες git merge και ο branch θες να κάνεις merge, ωραία, το test ξέρω εγώ. Ωραία. Και σου πει ό,τι αλλάξεις κάνεις στο test και τις βάζεις το ενσωματώνεις στο master. Ωραία. Αυτό. Είναι λίγο η... Έχεις εντολές έτσι κάπου μαζεμένες, κάπου. Άμα πατήσεις git cheat sheet θα σου βάζει 1 εκατομμύριο πράγματα. Επίσης υπάρχει και έχω μερικά links μετά την παρουσίαση. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει, που έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει βασικά την παρουσίαση. Εδώ όχι, όχι, όχι. Απλά εντάξει, βγάλα Google, δεν θα το. Δεν ξέρω να πάω στο MyLack, αν έχει ανεβάσει ο Αλέξανδρος τα PDF, δεν θυμάμαι τώρα. Α, στο το MyLack το... Ναι. Έχει καναγγείτε και δεν ξέρω. Α, εδώ όλα αυτά. Ναι, έχω βλέψει εδώ, GitCC, άμα πας εκεί πέρα. Είναι ολόκληρο... Εντάξει, καλά, και αυτό το διαδραστικό είναι ακόμα καλύτερο. Ναι, βασικά να το κάνει τελειώσει και αυτό είναι ωραίο. Όχι ακόμα. Απλά έχει κάτι εντολές που δεν τις έβαλα τώρα για να κάνεις rollback μετά και... Revert. Ό,τι αλλάξεις κάνει... Ό,τι έχεις κάνει εκεί μπορείς να το κάνεις undo δηλαδή. Ναι, ανέρεση είναι αυτό. Όχι, μάλλον είναι πέρα αργότερα. Κάτσε να δούμε αυτό τώρα, ναι. Άρα, κοιτάτε εδώ.
Ωραία, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε κάνει μια αρχεία μας και βρισκόμαστε στο λεγόμενο staging area. Ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουμε κάνει τίποτα commit, άρα δεν έχει αποθηκευτεί τίποτα ακόμα. Okay. Λοιπόν, να δούμε και κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον που είδα σε μερικά PC. Αν δείτε τις αλλαγές, έχει αποθηκευτεί και το config PHP, έτσι. Το οποίο, γιατί να το πειράξουμε αυτό, δεν χρειάζεται. Θα τα αφήσουμε όπως είναι. Γιατί μετά μπορεί ο καθένας να πάρει το κώδικά μας και να βάλει τα δικά του στοιχεία. Οπότε δεν χρειάζεται τα δικά μας στοιχεία πάνω. Επίσης αυτό είναι και κακή πρακτική. Γιατί έχουμε τους κωδικούς της βάσης. Όχι θα βρει κάποιος κάτι, αλλά δεν ξέρεις. Οπότε αυτό το config PHP θα το κάνουμε αναίρεση. Πώς το κάνουμε αναίρεση, υπάρχει. Θα το βάλουμε από το add που κάναμε. Δηλαδή θα κάνουμε revert το add. Πάλι με το checkout, με την ίδια εντολή, git checkout και το path του αρχείου. Άρα πού βρίσκεται το αρχείο, στο φάκελο config, αν είσαι στο... Επόμενα αλλάζουν όμως. Έλα. Τα επόμενα θα αλλάξουν. Ποια επόμενα. Τα περιεχόμενα. Πιανού, το config, όχι, δεν αλλάζουν. Οκ. Στα θυμάμαι, για δες. Κάνει και τη στάτους τώρα. Λογικά πρέπει να στο βάλει από εκεί. Α, πρέπει να έχει reset λοιπόν. Ενδιαφέρον. Οκ, οπότε λάθος. Γράψτε λάθος. Αυτό είναι για άλλη φάση. Η εντολή είναι git reset head. Βασικά μας το γράφει και όλα στο ίδιο το git. Και του λες κάνει reset στο pointer που είμαστε, το head, αυτό το αρχείο. Και άμα κάνουμε git status μετά, λογικά θα το κάνει, θα το βάλει κόκκινο. Yeah. Ωραία, έχοντας αυτήν την εντολή, έχουμε κάνει exclude στην ουσία το config PHP, το οποίο δεν θέλουμε να το ανεβάσουμε, να το αλλάξουμε. Δεν αφαιρείται σαν αρχείο, αφαιρούνται οι αλλαγές που γίνανε. Φαίνεται ότι είναι modified, όχι ότι το έχεις κάνει add. Είναι κόκκινο ή όχι? Άμα είναι κόκκινο, σωστό. Λοιπόν, άμα είναι κόκκινο σημαίνει σου λέει ότι είναι modified, δηλαδή το έχεις πειράξει, αλλά ακόμα δεν το έχεις κάνει add. Το add το προσθέτει, είσαι στην περιοχή αυτή που είναι modify εδώ πέρα, το έχεις πειράξει εσύ, εδώ δουλεύεις, κάνεις add, το πας σε αυτή την περιοχή. Το checkout το έχει, όχι, άστο, είναι η άλλη περίπτωση, ναι. Και αφού κάνεις add και είναι σε αυτή την περιοχή, εδώ τι σημαίνει, σου λέει είσαι έτοιμος να κάνεις commit. Δηλαδή σου έχει τρεις περιοχές. Και μετά κάνεις εδώ το commit, το οποίο είναι το τελικό, το οποίο αποτυχεύονται όλες τις αλλαγές. Οπότε μετά από αυτό, πατάμε git commit, παύλα m, αυτάκια, και ένα περιγραφικό μήνυμα της αλλαγής που κάναμε. Υπάρχει ένας άγραφος νόμος που λέει οι αλλαγές πρέπει να είναι μέχρι 52 χαρακτήρες. Να ξεκινάνε με ρήματα τα οποία είναι... να μην έχουν χρόνους. Δηλαδή add, remove και όχι added, removed, removes και τέτοια. Εδώ θα πούμε add. Εντελώς άτυπη νόμοι αυτοί, αλλά καλό να ακολουθούνται. Add. REST API. For courses. Ένα περιγραφικό μήνυμα. Οκ. Okay. Και τώρα να κάνουμε πάλι git status. Τώρα θα ανέβασε. Όχι, δεν έχω ανέβει ακόμα. Αυτό όπως είπαμε, το git σου δίνει δυνατότητα να δουλεύεις ακόμα και σε αεροπλάνα και σε τρένα που δεν έχεις ίντερνετ. Οπότε δουλεύεις εσύ, κάνεις τις αλλαγές σου,
κάνεις τα commit σου και όταν βρεις σύνδεση στο ίντερνετ κάνεις ένα push που θα δούμε μετά και ανεβαίνουν στο στο GitHub. Πού? Παντού, ναι. Αυτά δεν χρειάζεται σύνδεση στο ίντερνετ όλα αυτά. Αυτό είναι η μαγεία του τέτοιου, του Git. Το Git της Azure λοιπόν θα μας πει ότι λογικά θα σου πει ότι μόνο το config.php είναι που κάναμε πριν, μόνο αυτό είναι modified και όλα τα άλλα έχουν γίνει commit. Αν δεν έχουν γίνει λάθη, πατώντας και git log θα δούμε το commit που κάναμε, την ημερομηνία που το κάναμε, το mail που το έχουμε ορίσει και το όνομα. Τώρα αυτά τα δύο, επειδή δουλεύουμε περισσότερα σε μέσα στην αίθουσα και είναι κοινόχρηστοι υπολογιστές, δεν το ανέφερα, αλλά άμα έχετε δικούς υπολογιστές υπάρχει μια εντολή που configurare στην ουσία, παραμετροποιεί στο Git για να χρησιμοποιεί στα commits το όνομά σου και το mail σου. Η οποία είναι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πού? Ναι. Πορκέ. Πορκουά. Δεν σε πω. Επειδή αυτό που σου είπα ακριβώς. Πρέπει να ρίξεις τα τέτοια. Οπότε βάσει εδώ γράψει την εντολή. Ωραίος, αυτό θέλει να βρω. Και την κοφή. Ναι, αυτό ακριβώς θα πω τώρα. Θα διαβάζω εγώ. Ναι, ναι, γι' αυτό. Τι φταίει λοιπόν? Αυτό που είπα και πριν, πρέπει να βάλουμε το όνομά μας και το mail μας. Οπότε δίνουμε τις εντολές. Λοιπόν, είναι git config. Ναι. Το global πάνε να πει για όλους. User.email. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μέσα στα αυτάκια βάζουμε το mail μας, έτσι, το email. Αυτό που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Και από κάτω... το mail σου. Αυτό βασικά βάλει το mail που είσαι βάλει στο GitHub, αυτό που είσαι κάνει γραφή στο GitHub. Λοιπόν, εδώ είναι διπλή λόντας, έτσι. Είναι user, ναι. Τελεία name είναι. Λογικά θα είναι. Σώτης. Κάλλη. Πού είσαι ακριβώς? Πού σου έβγαλε αυτό? Α, τίποτα. Εδώ σου λέει το log. Εδώ προχωράς κάτω. Τακ, τακ. Α, δεν έχει να προχωράς κάτω. Αυτό δεν κάνεις τίποτα. Απλά σου δείχνει τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ωραία. Να το κλείσω και να ανοίξω άλλη. Α. Με το Q βγαίνεις. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Είναι μέχρι εκεί φτάνει. Q. Πάω το Q. Να ρωτήσω κάτι. Επίσης, εγώ εδώ δεν έχω log. Έχω μόνο δημοσίευση του χιλέα. Ωραία, δίνεις βάλει τα δικά σου, τα δικά σου τα βάλες. Έκανες git commit τις αλλαγές όλες. Λογικά ναι, δεν τις έχεις κάνει λογικά. Ναι. Δεν ξέρω βασικά, γιατί μου έλειξε μια λευκή οθόνη και έκανα restart. Α, πολύ ωραία. Στο add. Και μετά έκανα commit μόλις το ξανά άνοιξε. Ωραία, οπότε πας και λες. Κάνουμε debugging εδώ, git status. Τι status έχουμε? Τι αλλαγές υπάρχουν αυτή τώρα? Αυτά. Πολύ ωραία. Έχουμε αυτή αποθηκευτεί. Σου λέει έτοιμα να κάνεις commit. Ωραία, άρα δεν το έχω κάνει. Πρέπει να πατήσω git commit. Α, ναι. Ωραία, αυτό τώρα θα σου ανοίξει. Α, αυτό που είπα τώρα. Πώς να γράψεις και αυτά τα δύο τις εντολές. Ναι. Με το όνομα και το mail. Thank you.
Όλοι κομπλέ. Τέλος, εντάξει. Ωραία, οκ. Α, δεν χάνονται αυτά ρε. Αφού το κράνησα και του έκανα γείτε θάτους και δεν έκανα τίποτα. Δεν είσαι commit γι' αυτό. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις commit often, που λένε. Δεν πειράζει, κτάδια θα κάνεις ρε. Πάντα έχεις χάσει και τις αλλαγές, ε. Όντως, πολύ σωστά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να διαβάσεις την αρχή με το τέλος είναι... Λοιπόν, έχοντας τελειώσει λοιπόν όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, ανεβάσουμε το κώδικά μας στο GitHub. Και η εντολή, ποια είναι? Git push λοιπόν. Mine. Προσοχή εδώ πέρα. Λέμε git push, κλασική εντολή και μετά παίρνει δύο ορίσματα. Πρώτο όρισμα, τι το είχαμε βάλει σαν alias για το repository μας στο GitHub. Το έχω βάλει mine, εσύ μπορείτε να το ονομάσει κάπως διαφορετικά, μπορείτε να έχετε ονομάσει. Και μετά το branch θέλουμε να σπρώξουμε. Πώς το είχα ονομάσει το branch, ας το πούμε έτσι. Rest branch. Ωραία, rest branch λοιπόν. Για να είμαστε τυπικοί λοιπόν, rest branch. Rest courses βασικά. Άμα γίνει αυτό σωστά θα δείτε κάποιες εντολές τα οποία θα σου πει ανεβάζει, πόσο έτσι 100 ανεβάζει και σου όλες θα τελειώσει. Και μετά να περιηγηθείτε στο GitHub. Μετά πρέπει να κάνεις commit, ναι, sorry, μετά από αυτό κάνεις αυτές τις αλλαγές όλες εδώ. Γιατί έρωσες πιτάει. Ε? Έστω, ναι, εγώ βάλα έτσι ένα... Ναι, δεν ξέρω πώς το έχεις ονομάσει. Πάτα git branch να δεις σε ποιο branch είσαι. Πάλι. Βάλα αυτό. Έβαλα αυτά και τώρα βάλα αυτό. Λοιπόν, τρέστη μου κομμάτι μου φάλι μου του git. Λοιπόν, γιατί δεν το βρήκε. Για πάλι δίπλα αυτάκια. Διέμονα. Γύρω από το μήνυμα που έχεις βάλει. Διέμονα αυτάκια, βάλει δίπλα αυτάκια. Ωραία, έπαιξε. Οπότε αυτό είναι. Λοιπόν, κάποιος που είχε Windows μπορεί να εμφανίσει ένα πρόβλημα. Οπότε στο commit, στο μήνυμα, αντί για μονά αυτάκια βάζουμε διπλά. Το οποίο διπλά μάλλον κάνει escape τα spaces που υπάρχουν εδώ πέρα, στο μήνυμά μας. Λοιπόν, αυτό. Μετά πηγαίνοντας... Ναι. Τώρα στην ουσία... Γιατί? Πού να γράφει? Δεν λέει ότι ρέζει κάτι. Δεν θα πρέπει να λέει ρέζει κάτι. Όχι, μια χαρά είναι. Έχω βάλει κωδικό και τέτοια. Σου ζήτησε. Και username και... Ωραία. Αν και ποτέ θες να βάλω το username. Τι είναι στο GitHub να δεις, υπάρχει ένα βίντεο τέτοια. Τσαόρε. Το δικό σου, ποιο είναι το δικό σου. Και είσαι, μπράβο, είδες τα branches, πάρα το branch. Όπου να το. Έχεις κόσεις, ανοίγει. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό είναι το αλλαγμένο, ε. Το αλλαγμένο, ναι. Οι αλλαγές μπορείς να δεις από εδώ. Τα commits εδώ που έχουμε πριν, θα δείχνει εδώ σε ένα ωραίο πράγμα. Να, εσύ είσαι αυτός. Αν πατήσεις τώρα αυτό, το commit, πάντα πας στο commit. Στο πρώτο, ναι. Και έτσι, τι αλλαγές έχεις κάνει ακριβώς. Αυτό είναι το diff. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο GitHub τώρα, κα
Κάτσε να δω. Πες μου το κουσαρί. Όχι. Όχι. Γιατί ρε. Ούτε. Δεν ξέρω βασικά. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Στο κομίτε έγινε. Τι δεν λέγει. Δημήτρη. Να και αυτό το έλεγε πριν. Το αυτό μου τι στο άνοιξε. Δημήτρη. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Αν του δώσεις και... Ωραία. Κάτσε το πόρτσο. Ναι. Ε. Ναι. Πήγες το δικό σου. Ωραία. Πήγα να πας στο branch τώρα. Βλέπεις. Ανέβη. Έτσι ονόμασες. Μόνο πάτσε ένα το δώσεις. Δεν μπορεί. Ήμως το πήρε by default. Αν του δώσεις όνομα το βάζει... Αν πατήσεις στο πίνι πάνω στα commits και πατήσεις και στο τελευταίο που λιγάς εσύ εδώ, πάντα πάνω στα update courses και δείχνουμε όλα αυτά που κάνεις, αλλαγές. Αλλά μόνο αυτό έγινε. Κάτι λάθος έγινε εδώ, στο ανέβασμα. Το Q. Sorry, quit, ναι, sorry το. Α, οκ. Δεν τίποτα, θα βγούμε. Λοιπόν, αν κάποιος δώσει και την εντολή git commit χωρίς την παράμετρο μη και το μήνυμα, θα σας ανοίξει αυτόματα έναν editor για να βάλετε το commit σας. Οπότε, πατώντας και την εντολή git commit ανοίγει ο editor, ο οποίος δεν ξέρω πριν αν τον έχει το ορίσει by default, ήταν ο V μάλλον στα Windows. Ναι, ένα OVI, μάλλον δεν ξέρω ποιος το βάλει, το git θα το βάλει, λογικά. Οπότε γράφεις το μήνυμά σου, το σώζεις, το κλείνεις και έχει πάρει τις αλλαγές. Στην ουσία αυτό είναι ένα shortcut, βασικά της, αν δώσεις και αυτή την εντολή, κάνεις παραπάνω βήματα. Αν δώσεις αυτή την εντολή, το κάνεις με μία κατευθείαν. Το είπα πριν, ελπίζω, δεν ξέρω. Για πες μου το... Τι user name έχεις βάλει. Kill your name. Ε. Να σου πω τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα fork που έχει γίνει, που κάποιοι είναι εδώ μέσα, έτσι, βλέπει το όνομα εδώ πέρα. Έκανε push τις αλλαγές και το GitHub μας δείχνει πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Πόσα branch έχουν γίνει, πόσα commits, πόσοι contributors και γενικά. Εδώ αλλάζουμε τα branches. Άμα δείτε, έχει δημιουργηθεί το νέο branch. Συγκεκριμένα το έχω ονομάσει test courses. Άρα πατώντας εδώ, μας εμφανίζει το καινούργιο branch, οι οποίες είναι οι αλλαγές στο συγκεκριμένο. Στην ουσία αυτό πάλι φανταστείτε είναι ένας κλόνος του repository, απλά συν τις αλλαγές. Και πηγαίνοντας στα commits, το τελευταίο δικό μου και μετά δείχνει εδώ πέρα ποιος έγινε το τελευταίο. Πατώντας πάνω σε αυτό, μας εμφανίζει πάρα πολύ όμορφα με ροζ και πράσινα γράμματα και χρώματα τι έχει φύγει και τι έχει αλλαχθεί, τι έχει προσθεθεί. Οπότε εμείς προσθέσαμε αυτά στην άσκηση πριν και αλλάξαμε κάτι άλλο. Έτσι λειτουργεί πάνω κάτω το GitHub. Τώρα η έννοια του pull request. Λοιπόν, το λέμε γι' αυτό και μετά αδειάζεται και φεύγεται. Το κεφάλι γιατί έχει... Λοιπόν... Αν έχετε σπρώξει λοιπόν στο GitHub τον κώδικά σας, θα δείτε εδώ πέρα, τώρα δεν το εμφανίζει επειδή είμαι συνδεδεμένος, κάπου εδώ
με ένα σηματάκι που σου λέει pull request. Το οποίο τι είναι, ζητάς ο κώδικας σου να γίνει made στο αρχικό σχέδιο, στο αρχικό repository εδώ πέρα. Μπορείς να κάνεις το pull request που να το πατήσεις. Ναι. Α, ωραία, μια χαρά. Πάτε, πάτε. Θα γίνει λάθος μάλλον το πρώτη φορά. Ωραία, πότε πάτε. Θα βάλει το email μου, λέει, να βάλει το... Θα βάλει λάθος email. Ωραία, βάλε new pull request. Ωραία, και τι σου λέει τώρα, πού θα γίνει, από ποιον. Δηλαδή στο MyLack, εκεί δηλαδή, στο master branch, στο δικό σου branch. Δηλαδή σου έχει repository branch, repository branch. Όταν πατήσεις create, ωραία. Ναι, τώρα κοίτα που εμφανίζεται. Τώρα πώς θα δουλεύω, κάνουμε fork το δικό μας repo, έτσι. Ναι. Λέω γιατί μετά μπορούμε να δούμε ποια forks έχουν γίνει σε εμάς για να μπορέσουμε να σαν παραδοθέω λέω τώρα. Ναι, γίνεται. Απλά πρέπει να σημειωθούμε ποιος θα κάνει τι για να μην ανεβάζουν όλοι οι δύο κώδικα. Καλά, ναι, σίγουρα. Τώρα στη σημερινή άσκηση. Ο Αντώνης λοιπόν πάτησε όταν σας είπα το κουμπάκι pull request, το οποίο αν πάω στο MyLack Open Class και στα issues, πού εδώ, το κλείσε, το κλείσε. Τόσο, θα έπρεπε να υπάρχει αυτό εδώ. Σε λεπτό. Το έσβησες ρε εσύ. Γιατί πάτησες close, για πάτησε πάλι open. Μου χάλασε την πορεσία εσύ. Πολλά για ανεβάσεις είναι. Τόσο, έτσι για ενδεικτικό θα δούμε σήμερα. Απήρει το κουνθίδι του μάλλη. Δύο open. Τζάμι, ας το λίγο. Λοιπόν, το pull request σημαίνει ζητάει τον branch που έκανε από το δικό του fork να γίνει merge, δηλαδή να ενωθεί με το δικό μας repository. Οπότε ζητάει αλλαγές του να σωματώνουν στο δικό μας. Όπως και εμείς θα κάνουμε στο Open Class. Θα κάνουμε ένα pull request στο δικό του repository. Θα πούμε, παιδιά, έχουμε αυτές τις αλλαγές. Κάντε ένα review. Άμα θέλετε, τις ενσωματώνετε. Αν δεν θέλετε, όχι. Ωραία, και αυτό είναι το user interface που σου λέει υπάρχει ένα commit, το συγκεκριμένο εδώ, δεν φαίνεται καλά, πόσα αρχεία έχουν αλλαχτεί, ουσιαστικά ό,τι αλλαγές έχει πουσάρει στο δικό του branch εμφανίζεται εδώ πέρα. Οπότε αυτό, υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των developers, κάνουν ένα code review. Μπορεί να αφήσει σχόλια μέσα εδώ πέρα, να του πει αυτή η γραμμή δεν μ' αρέσει, γράψει διαφορετικά, εδώ έχει κάνει λάθος. Και μετά αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται που έζησε εδώ πέρα. Αν έχει κάνει κάποιο λάθος, πας πάλι στα αρχεία σου, κάνεις edit, add, commit, push πάλι στο branch, στο ίδιο branch εδώ πέρα και αυτό θα ενωθεί αυτόματα. Οπότε ό,τι αλλαγές κάνεις πάλι push, θα εμφανιστούν πάλι εδώ πέρα. Οπότε συνεχίζεται αυτή η διαδρομή συνέχεια. Λοιπόν, έτσι θα δουλέψουμε εμείς τουλάχιστον από αύριο και έπειτα με την άσκηση που θα κάνουμε. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα, έχω αφήσει εδώ πέρα κάποια links. Αυτό λογικά θα υπάρχει και στο MyLack στο site, να το τσεκάρετε. Εδώ υπάρχει ένα ωραίο βίντεο του Linus που το έφτιαξε στο Git. Και εδώ στην Google μια διάλεξη. Εδώ είναι το official το site που έχει και ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο να το διαβάσετε. GitRend έχει μερικές λεπτομέρειες. Σου έχει πάλι ωραία παραδείγματα και γενικά διαφορά tutorials. Αυτά.
Τώρα ό,τι απορίες έχετε, ρωτάτε εμάς απευθείας ή στείλτε στη λίστα. Εκεί πήγε εσύ ως 5.